Ομολογία βόμβα για τις άνωθεν εντολές, τη στρατιωτική ιεραρχία και το ρόλο του Γιώργου Ρουπακιά αποτελεί το ηχητικό ντοκουμέντο από την τηλεφωνική συνομιλία που φέρεται ότι είχε στέλεχος της Χρυσής Αυγής 2 ημέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και ενώ είχε ξεσπάσει το τσουνάμι των αποκαλύψεων για την εγκληματική δράση της οργάνωσης. Επίκληση αυτού του ντοκουμέντου έγινε από την πολιτική αγωγή στη δίκη κατά τη διάρκεια της εξέτασης των μαρτύρων. Και είπαν γι' αυτό, είπε αυτό το μεγαλοστέλεχος του Πειραιά, αυτός ο Χρυσαυγίτης, ο πρώην Χρυσαυγίτης του Πειραιά, ότι ενημερώσανε το μεγαλοστέλεχος της Νίκαιας, αυτός πήρε βουλευτή και ο βουλευτής πήρε τον Μιχαλολιάκο και πήγε και τον εσκότωσε. Ναι, μωρέ, εντάξει, αυτό είναι η ιεραρχία πώς πήγαινε. Για να κάνεις κάτι, παίρνεις πρώτα το Γιάννη, ο Γιάννης το λέει στο μεγάλο και αν δώσει το κύριο μεγάλο σπάσιο. Με όσα ακούγεται να λέει στην επίμαχη τηλεφωνική επικοινωνία το στέλεχος της Χρυσής Αυγής, καταρρύπτει το ισχυρισμό της οργάνωσης ότι ο Γιώργος Ρουπακιάς ήταν ένας απλός φίλος ή οπαδός του κόμματος, αφού αποκαλύπτεται ακόμη και ο μισθός που έπαιρνε. Έβγαλαν τη μάνα του το πίσω χαμπάρι. Φωτογραφίες έχουν τη μάνα του. Και λέει ότι και καλά, εδώ πέρα λέει, η μάνα λέει του πατέρα, λέει, κόβει τη Βασιλόπιτα, λέει για τα μέλη. Και ενώ λέει στο σπίτι, λέει, κρύβει, λέει, τα ρόπαλα, λέει και τα γκλόπλε. Ότι δουλεύει ο Γιώργος και παίρνει λεφτά από τη Χρυσή Αυγή. Παίρνει 600 ευρώ. Στο ηχητικό ντοκουμέντο οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. 2 ημέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο πυρηνάρχης του Πειραιά φέρεται να παραδέχεται ότι όσα αποκάλυψε στις αρχές ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες, πρώην Χρυσαυγίτης, για τις παράνομες δράσεις της οργάνωσης, ήταν αλήθεια. Λέει τα πάντα, Έχω μείνει άφωνη. Βρήκε στο Έθνο, στο Πειραιές. Ναι. Γράφει τα πάντα. Και λέει πώς γίνονται. Φωτογραφίες έχουν βάλει όλες. Και του Περικλή και της Νικόλ. Έχει κάτι. Και μέχρι τη μάνα του Πατέλη έχουν βάλει, ρε. Έχει κάτι και έχει πει αυτός τώρα. Τα ξέρω, τα διαβάζω. Τα πάντα. Μέχρι και ότι προστατεύεται Πακιστανούς και παίρνετε λεφτά. Ναι. Και όσο η συζήτηση προχωρά, τόσο φανερός γίνεται ο πανικός των δύο συνομιλητών. Δεν ξέρω, θα πούμε όλη την άκη τώρα. Δεν σας ξεπλένει τίποτα. Και ειδικά εσύ που είσαι μέλος και έχεις υποστηρικτής. Αυτό το τώρα ότι άμα κάτσει και μιλήσει αυτός. Αυτό το όποιος κι αν είναι, έχει πιει τι είναι μέλη, τι είναι υποστηρικτές, ποιος είναι ο πυρήνας, ποιος είναι ανοιχτός πυρήνας, ο κλειστός πυρήνας. Μέσα στον πανικό και αφού έχουν περάσει μόλις λίγα 24 ώρα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής φέρεται να δίνει σαφείς οδηγίες και εντολές για το πώς να εξαφανιστούν τα στοιχεία της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης, αλλά και η ναζιστική της ιδεολογία.